Καταρχήν θέλω να ευχηθώ σε όλους, στους νέους φοιτητές, να τους συγχαρώ για την επιτυχία τους, γιατί κατάφεραν να μπουν στην ανώτερη εκπαίδευση, και βέβαια στους γονείς που έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η επιτυχία. Και να τους ευχηθώ καλή στα ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Όμως θέλω να απευθυνθώ και σε εκείνα τα νέα παιδιά που κάναν την προσπάθεια, δώσαν τη μάχη, αλλά δεν κατάφεραν τελικά να μπουν στα πανεπιστήμια. Θέλω να τους πω ότι δεν είναι η τελευταία μάχη. Θα έχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους στο επόμενο διάστημα να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν έτσι ώστε πράγματι να πετύχουν και στην εξέλιξή τους αλλά και στην επαγγελματική τους προοπτική. Και βέβαια η ευθύνη είναι και στους πολιτικούς, σε εμάς στην πολιτεία, γιατί όπως σας άκουσα θέσατε και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος. Πράγματι να πω ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν και πολύ γρήγορα αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να καταργηθεί αυτή η επέσκυντη ελάχιστη βάση εισαγωγής που και εσείς είπατε, που ουσιαστικά έναν μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων τους αποστερεί τη δυνατότητα να μπουν στην ανώτατη εκπαίδευση για να μπορέσουν πράγματι να έχουν την ευκαιρία για μια καινούργια, για μια νέα πανεπιστημιακή πορεία. Η δέσμευσή μας ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι θα την καταργήσουμε. Όπως επίσης ότι θα αναλάβουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η ανώτατη εκπαίδευση, έτσι ώστε να υπάρξει ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση που θα μειώνει τις ανισότητες που σήμερα υπάρχουν. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, σήμερα όποιος έχει το πορτοφόλι γίνεται πολύ πιο εύκολη η εισαγωγή του στην ανώτατη εκπαίδευση και στη συνέχεια η πανεπιστημιακή εξέλιξή του. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά, για να μην ξεχαστούμε, να ευχηθώ συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν και πέρασαν τις πύλες του Πανεπιστημίου, αλλά ταυτόχρονα ευχηθώ καλή δύναμη και στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν, να θα έχουν ευκαιρίες πολλές στη ζωή τους να συνεχίσουν την επόμενη μέρα.